Κυρίες και κύριοι, ο Θοδωρής Αθερίδης. Καλημέρα, καληνύχτες σε όλους σας. Βαθιά νυχτωμένους ή άρτιοι εγερθέντες. Μεσημεριανούς YouTube-άδες, τριγυρίστρες του ίντερνετ που τώρα βλέπετε αργά ποικιλοτρόπως, αλλά η ουσία είναι μία. Βλέπετε αργά. Και δεν έχει σημασία πώς και πότε βλέπετε, αρκεί οι κουβεντεύξεις μας να σας ανοίγουν τα μάτια ή να σας τα κλείνουν γλυκά και χαλαρά. Κρατηθείτε, ακόμα στην αρχή είμαστε και εν αρχή είναι το σήμα. Αν ήξερα ποια ημερομηνία θα πεζόταν το σημερινό αργά, μπορεί και να σας έλεγα ήρθε η άνοιξη. Αλλά διστάζω, γιατί σε κάποια επανάληψη μπορεί να με βλέπατε αυγουστιάτικα και το σχόλιο να έχει ήδη μπαγιατέψει. Βέβαια υπάρχουν και διαχρονικά σχόλια αυτού του είδους. Όπως παραδείγματος χάρη να μιλάς για κάτι που σφράγισε μια ολόκληρη τηλεοπτική εποχή και έγινε μπραντ για δεκαετίες, όπως οι Τρεις Χάριτες, που τις είχαν και ξεκαρδίζονταν οι θεατές και που μία από τις τρεις την έχω κι εγώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, η Μίνα Αδαμάκη. Η μία Χάρης λοιπόν, κάτσε. Ναι, η μία Χάρης. Όχι Χάριτα, η Χάρης. Ναι. Τέλειο δεν θα ήταν. Πόσα να πάρω. Πάρε καταρχάς όσα μπορείς ή όσα θες. Ένα. Αλλά ένα οπωσδήποτε. Ου. Εγώ θα σου βάλω κρασάκι. Ναι. Και θα σου πω, Μίνα μου, ότι είσαι καταρχάς πάρα πολύ όμορφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το δεχτώ. Και ξέρεις, σε βρίσκω πάρα πολύ όμορφη, γιατί ο ρόλος που κάνεις φέτος εκεί στην Εθνική Ελλάδος σε έχουν πειράξει τόσο πολύ. Μα τόσο άστα, πολύ. Άστα, άστα. Και είσαι απολαυστική όμως. Είσαι απολαυστικότατη. Σε αυτό το ρόλο δηλαδή. Ελπίζω, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το δω. Πάντα με τον εαυτό μου έχω ένα πρόβλημα. Μετά από πολύ καιρό βλέπω αν είναι καλό, αν δεν είναι. Εννοείς ότι δεν το έχεις δει ακόμα. Όχι, το βλέπω, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω. Ναι, δεν μπορείς να αποφασίσεις γιατί δεν παίρνεις την απόσταση που χρειάζεται για να το κρίνεις αντικειμενικά. Ακριβώς, εμένα με τρομάζει αυτό που βλέπω. Πριν από την Εθνική Ελλάδος, πόσο καιρό έχεις να κάνεις τηλεόραση? Πολύ. Πολύ είχες, καιρό, ναι, αυτό. Πολύ καιρό. Γενικά δεν έχω κάνει πάρα πολύ τηλεόραση. Πόσες σειρές συμμετοχές έχω κάνει περισσότερο. Ναι. Εκτός από τις Τρεις Χάριτες, έγινε μετά μία που δεν πήγε καλά. Και διάφορες προτάσεις που δεν ευωδόθηκαν, γιατί και εμένα δεν μου κάνανε κάτι. Φέτος στο θέατρο είσαι? Στο θέατρο, ναι βέβαια, στο Εθνικό. Σε ποια παράσταση είσαι? Στο Κέικ του Χατζηγεννίδη, του Βαγγέλη, που είχε παιχτεί και πέρυσι. Mm-hmm. Και άρεσε πολύ, είχε επιτυχία και το ξαναπαίζουμε φέτος στη νέα σκηνή του Εθνικού, στο Τσίλερ. Μίνα, αν γύριζες το χρόνο πίσω, ποια εποχή θα ήθελες έτσι να κρατήσεις, να τη θυμάσαι ή να τη διαστείλεις, να κρατήσεις περισσότερο, να την ξαναζήσεις? Δεν ξέρω. Την ελεύθερη σκηνή, ας πούμε. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τη δική της γοητεία. Δεν μπορώ να πω. Έχω ζήσει ωραία πράγματα, πολλά και ωραία. Και τα προβλήματά τους βέβαια. Δεν μπορώ να πω. Η ελεύθερη σκηνή όμως, επειδή είναι και πιο γνωστή σε όλους μας, είναι κάτι που πραγματικά
Είχε μια ελευθερία. Γι' αυτό τη λέγανε και ελεύθερη σκηνή. Ακριβώς. Μεγάλη ελευθερία. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι. Για όλους μας, δηλαδή. Δεν παίρναμε και τον εαυτό μας τα σοβαρά. Και είχε και το ακαταλόγιστο αυτής της μεντεφηβικής μαλακίας, την οποία κάνεις ό,τι γουστάρεις. Για μένα ήταν η δεύτερη εφηβεία μου, κανονικά. Μη σου πω ότι έχω μείνει ακόμα σε αυτήν. αλλά είναι... Είχε αυτό το πράγμα που... Δεν ξέραμε εκείνη την εποχή τι κάναμε ακριβώς. Ξέραμε και δεν ξέραμε. Είναι αυτό το. Έτσι οφείλεις. Σε εκείνη την ηλικία οφείλεις να μην ξέρεις. Γιατί άμα ξέρεις, είσαι. Εγώ νομίζω γενικά οφείλεις να μην ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, γιατί άμα ξέρεις, χάνεις το. Αυτό που ψάχνεις γενικώς. Συνέχεια. Όπου λείπει η εμπειρία, αυτό που συμπληρώνει ο αυθορμητισμός είναι χρυσάφι. Και με την εμπειρία ακόμη, και όταν, ναι, και με την εμπειρία ακόμη, πάντα χρειάζεσαι το κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρεις ποιο είναι. Ναι, δεν μα είναι και το ζητούμενο αυτό και στις ασκήσεις. Όταν έλεγα εμπειρία, εννοούσα πείρα. Εγώ, ναι, εκεί που λείπει πείρα, ο αυθορμητισμός έλεγε την ανακάλυψη. Γιατί εμπειρία είναι του να ζεις και άπειρος. Ακριβώς, μεγάλη εμπειρία. Ναι, γιατί είναι αυτό που... Αυτό το άλλο που ψάχνεις συνέχεια και το οποίο σου αποκαλύπτεται τη στιγμή που γίνεται. Και το ξέρεις από πού βγαίνει ακριβώς. Έχεις μια διάθεση να πας προς τα κάπου, αλλά δεν είναι ποτέ αυτό που βγαίνει επειδή έτσι το σκέφτηκες. Ναι. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν γυρνούσες πίσω για να διορθώσεις πράγματα, τι θα διορθώνες? Είναι τόσο ανέφικτες αυτές οι... Είναι, ρε παιδί μου, αλλά μέσα από αυτό ξέρεις κάτι, κάνεις και εσύ μια αναδρομή στο παρελθόν, ναι, σου, να διαπιστώσεις αν μετανιώνεις για πράγματα, αν σε κάποια ήσουν αδειλή, σε κάποια ήσουν θρασίτατη, δηλαδή κατάλαβες τι εννοώ. Κοίταξε, σίγουρα υπήρχαν και ανεπάρκειες και πράγματα και αυτά που γίνανε. Τις ανεπάρκειες δεν μπορείς να τις διορθώσεις. Ναι. Αλλά από εκεί προέρχονται όλα, νομίζω. Από ανεπάρκειες. Από ανεπάρκειες οι οποίες δεν είναι ανάγκη να είναι πολύ μεγάλες, ανεπάρκειες βαριές. Πώς πω, από το ότι δεν αντέδρασε σωστά κάποια στιγμή, το ότι δεν σκέφτηκες κάτι ή να το πας παραπέρα ή να το κάνεις έτσι ή αλλιώς. Αυτά είναι που χάνουμε και λέμε το μετάνιωσα γι' αυτό. Γι' αυτό εγώ έχω διαλέξει να μετανιώνω. Να σε ρωτήσω, η επαγγελματική σου ζωή, επειδή την παρακολουθούμε, είναι δημόσια... Δημόσιο, πώς το λένε. Αγαθό. Ναι, και σε θέαση, ας πούμε. Κατάλαβες, ναι, είναι γνωστή, ναι, η δουλειά σου. Για την προσωπική σου που δεν ξέρουμε, υπήρχε ανάλογη επιτυχία στην προσωπική όσοι και στην επαγγελματική? Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ ούτε την επαγγελματική μου τόσο επιτυχημένη. Δηλαδή, καλή ήταν, φαντάζομαι. Μου το λένε, το βλέπω κτλ. Εγώ πάντα αισθάνομαι την έλλειψη κάποιων πραγμάτων. Στην επαγγελματική. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στην προσωπική. Το ίδιο. Άρα ισχύει η αναλογία, ας πούμε. Ισχύει, ναι, ναι. Δεν έχεις παντρευτεί, έχεις παντρευτεί? Όχι, όχι. Ήταν από θέση. Από θέση, ναι. Από με το θεσμό του γάμου, δηλαδή, είναι το θέμα σου. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι με... Δεν μου πάει. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Αισθάνομαι ότι με... Ναι, με... Δεν μου αφήνει να εμένα να αναπνεύσω. Να αναπνεύσω, ναι. Αυτό είναι και ο λόγος που... Χωρίς να φταίει απαραίτητα το άλλο πρόσωπο να κάνει κάτι. Ναι, ναι, το έχεις συλλάβει, ναι, έτσι στο μυαλό σου. Παιδί δεν ήθελες να κάνεις? Δεν το έχω συλλάβει, έτσι μου ναι, βγαίνει, ναι. Παιδί δεν ήθελες να κάνεις? Όχι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η αίσθηση αυτής της... Είναι μεγάλο πράγμα, είναι, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται τεράστιο, ογκώδες. Δηλαδή όλα τα άλλα μου φαίνονται γελία μπροστά στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Δηλαδή, και είναι μια ευθύνη που αισθάνομαι πολύ λίγη. Ίσως επειδή κάνοντας και πηγαίνοντας πιο πολύ τα πράγματα έτσι, σε βάθος, σε μένα, ναι, ίσως να μην το ήθελα πάρα πολύ. Να. Γι' αυτό να μου φαινόταν όλα αυτά τεράστια. Την εποχή που κάνατε τις τρεις χάριτες, με το χαρακτήρα που υποδιώσουν εκεί, είχες ταυτιστεί καθόλου?
Κοίταξε, βάζουμε πράγματα δικά μας πάντα. Έχουμε ένα δρόμο να τα πηγαίνουμε που δεν είναι ορατός ακριβώς. Είναι ένα μονοπάτι που μας είναι άγνωστο και εμάς, αλλά μας βγαίνει. Και προφανώς ο τρόπος που την είδα πρώτα το βλέπω. Εντάξει, ήταν ένα πρόσωπο που είπε γραφτή που ήταν, αλλά θα μπορούσε να βγει τελείως διαφορετικά. Ήταν ένα αθώο πλάσμα, λίγο κωμικό μέσω της τόσης αθωότητας. Εσύ έχεις αθωότητα? Νομίζω πως έχω, ναι. Έχεις αισθανθεί δηλαδή εξαιτίας αυτής της αθωότητας να σε έχουν εκμεταλλευτεί? Δεν το μετράω έτσι καθόλου. Δηλαδή, σίγουρα έχουν... Είναι ωραίο που δεν το μετράς έτσι. Δεν το μετράω εγώ, καθόλου. Ως πονηρός, κάνω αυτή την ερώτηση... Όχι, δεν το μετράω καθόλου έτσι, γιατί μεγαλώνοντας ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω πράγματα τα οποία άλλοι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή, το δίνω κιόλας. Λέω ναι. Δεν έχεις βρεθεί σε φάση να υποφέρεις όμως εξαιτίας κακών συμπεριφορών ή εκμετάλλευσης? Δεν υπήρξε τέτοιου είδους εκμετάλλευση. Δηλαδή, στη δουλειά σε έχουν εκμεταλλευτεί, σε έχουν αδικήσει? Σε αμοιβές, σε οτιδήποτε? Έχεις γνώση πίκρα αυτού του είδους? Όχι μεγάλη. Δηλαδή, ξέρω ότι εγώ δεν είμαι καλή στη διεκδίκηση. Σίγουρα, το ξέρω αυτό. Δύο φορές έτσι τα κατάφερα πολύ καλά και ήμουν πολύ περήφανη για μένα. Γιατί έχω μια αίσθηση του ποια είναι η στιγμή, αν μπορώ ή αυτό. Και δεν το ρισκάρω πάρα πολύ. Θα παίξουμε 10 λέξεις τώρα. Όχι. Θα σου λέω μία λέξη και από αυτή τη λέξη θα μου λες, πρόσεξε, προσωπική ιστορία. Ό,τι σου θυμίζει. Παναγία. Όποια προσωπική ιστορία σου θυμίζει αυτή η λέξη που ακούς. Είναι απολαυστικό παιχνίδι. Απολαυστικό είναι, λέω. Ναι. Θα δεις. Η πρώτη λέξη είναι βίλα. Βίλα Μποργκέζε, τι να σου πω. Κάπου τον εαυτό σου σε μία βίλα. Α, τι να σου πω, μια φανταστική ιστορία, δεν έχω προσωπική. Προσωπική ιστορία. Αν δεν έχεις, θα αλλάξω λέξη. Δεν έχω προσωπική ιστορία σε βίλα, όχι. Ωραία. Τις αποφεύγω γενικά. Τις βίλες. Ναι, δεν. Η επόμενη λέξη είναι ξυνήλα. Πάμε με τη ρήμα. Ξυνήλα. Ξυνήλα. Ναι. Τώρα εννοείς να έχω υπάρξει εγώ ξυνήλα. Ή να έχεις αντιμετωπίσει την ξυνήλα κάποιου. Την ξυνήλα. Την έχω αντιμετωπίσει, ναι. Για πες. Αρκετές φορές. Και την αντιμετωπίζω ακόμα. Έχω ένα πυροσβεστικό χαρακτήρα. Δηλαδή? Εγώ δηλαδή δεν πάω κατευθείαν να πάνω έτσι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Μου φαίνεται πολύ εύκολο το να αντιμετωπίσεις τον άλλον έτσι. Το κάνω ανάλαφρο, το κάνω ότι δεν υπάρχει. Εγώ το αντιμετωπίζω εντελώς διαφορετικά. Οπότε αφοπλίζεται ο άλλος. Όχι ότι παραμένει ξινός μαζί μου. δεν εννοώ ότι άλλαξε χαρακτήρα. Χαρακτήρα. Ναι, ναι, είναι και δικό του χαρακτηριστικό. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τη στιγμή ή την αντιμετώπιση κτλ. Ναι, είναι. Και νομίζω ότι αλλάζει κιόλας. Αλλάζει. Μπορείς να μου περιγράψεις. Δεν μπορεί να μου το ξανακάνει. Έναν ξινό άνθρωπο. Δεν είναι ένας. Ναι, ρε παιδί μου, την εικόνα που έχεις εσύ για τον ξινό άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι πολύ άξυπνος. Ότι ξέρει να κρίνει τους ανθρώπους. Έχεις ερωτευτεί ποτέ ξινό άνθρωπο? Όχι. Ποτέ. Είναι αντιερωτικό. Δύσκολο, ναι. Αλλά ξινό, όχι ποτέ. Όχι.
Πολύ διαφορετικό, ναι. Γενικά δεν μου πάει δηλαδή. Ο δύσκολος άνθρωπος, ούτε φίλος θα γινόταν. Ο δύσκολος άνθρωπος, τι δύσκολος ήταν και τι ερωτεύσιμο είχε ένας δύσκολος άνθρωπος. Τώρα πώς να σου το πω, και αυτό δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ένα πράγμα, μία δυσκολία. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Εννοώ σαν χαρακτήρας δηλαδή. Ο ανάποδος. Θα μπορούσε να έχει και στιγμές ανάποδες. Αλλά είναι αυτό που λέμε, δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Να. Στη σχέση αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να τους ερωτευτείς, τους ξενούς με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Ο ξενός είναι και αρνητικός. Ναι, εγώ έχω μία ειδικότητα στους δύσκολους ανθρώπους. Να. Να. Και στους φίλους. Δύσκολο. Αλλά έχουν άλλα χαρίσματα. Έχουν μία γοητεία, εξυπνάδα, πνεύμα. Ναι. Ναι. Η επόμενη λέξη, Μίνα μου, είναι αφεντικό. Αφεντικό. Ναι. Δεν τα πάω καλά με τα αφεντικά. Γιατί και λόγω καταβολών αριστερών. Όχι, με τις εξουσίες γενικότερα. Οποιοδήποτε είδους εξουσία. Δηλαδή με τους παραγωγούς δεν έχεις καλή σχέση, ας πούμε. Έχω αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Εννοώ συνεργαζόμαστε. Ναι. Δεν έχω κακές σχέσεις. Λες δεν τα πάω καλά, γι' αυτό λες. Λες δεν τα πάω καλά με τα αφεντικά. Ναι, δεν τα πάω, δηλαδή δεν είναι αυτό που θα με κάνει να γίνουμε φίλοι, να κάνουμε παρέα. Υπάρχουν όμως αφεντικά και αφεντικά. Υπάρχει ένα αφεντικό το οποίο έχει εξηγηθεί πάρα πάρα πολύ καλά και υπάρχει ένας που είναι πονηρός να κλέψει, να κάνει κτλ. Δεν μπορείς να τους βάλεις όλους στο ίδιο καζάνι, αυτό εννοώ. Όχι, αλλά το αφεντικό σημαίνει εξουσία και η εξουσία έχει παγίδες πολλές και με έναν τρόπο φέρεστε, ο οποίος μπορεί να είναι καμιά φορά ο καλύτερος από τα είδη εξουσίας και τα λοιπά. Δεν πάει να όμως, ο πατέρας είναι εξουσία, ναι. Ο Θεός είναι εξουσία. Θέλω να πω ότι ναι. Κρίνονται η εξουσία και αυτό οι εξουσίες και αυτό που λέγανε παλιά ότι αν θες να καταλάβεις έναν άνθρωπο, δώσ' του λίγη εξουσία για να καταλάβεις. Ναι, που ακριβώς, σημαίνει ότι ακριβώς. Υπάρχει καλός με εξουσία και υπάρχει και κακός με εξουσία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλός με εξουσία για μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει κάποια διαφορά με τον άλλον που είναι, ξέρεις, το έχει το πρόβλημα από μέσα του, αλλά σίγουρα θα αλλοιωθεί η προσωπικότητα εξ ανάγκης από αυτά που αντιμετωπίζει ή και γιατί μέσα του βαθιά υπήρχε κάτι που δεν το έχει αντιληφθεί. Το έχεις δηλαδή. Ο σκηνοθέτης. Είναι εξουσία. Είναι εξουσία. Με το σκηνοθέτη δεν τα πας καλά. Ναι. Γιατί εκεί. Δεν ξέρω. Είναι, εάν συνεννοηθώ μαζί του με στο τρόπο αντιμετώπισης και σκέψης, μπορεί να τον λατρέψω. Και ξέρω ότι είναι πολύ, ξέρεις. Κατάλαβες λοιπόν τι εννοώ όταν λέω. Υπάρχει άνθρωπο, ναι. Εξουσία και εξουσία, δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη εξουσία, ναι. Επειδή την έχω κάνει κι εγώ, αυτή την έχω ασκήσει για λίγο έστω. Και θέλω να την ασκήσω πάλι. Εγώ όταν την ασκώ, πάρα πολύ. Όταν την ασκώ την εξουσία του τέτοιου, γελάω με την έννοια της εξουσίας. Εγώ τη σκηνοθεσία την έχω δει ως δουλεία. Τι εννοεί? Εννοώ ότι γίνομαι δούλος όλων όταν σκηνοθετώ. Όχι, δεν αισθάνομαι δηλαδή ότι εξουσιάζω κανένα. Αυτό είναι, αυτό δεν πάβει, δεν καταργεί το άλλο. Δεν το καταργεί, αλλά θέλω να σου πω πόσο σχετικά είναι τελικά όλα αυτά. Πάρα πολύ σχετικά τα πάντα. Αλλά το ότι έχεις αποφασίζεις για όλα, δεν καταργεί το. Δεν καταργείται επειδή. Ότι κάποιος πρέπει επειδή να έχει τρέχεις και για να όλα. Να αναλάβει την ευθύνη. Αυτό εννοείς, ότι τρέχεις και για όλα και έχεις την ευθύνη. Ναι. Αυτό είναι μια δουλεία η οποία είναι θελημένη και δηλαδή την έχεις διαλέξει. Να. Η επόμενη λέξη είναι φτηνιάρικο. Ναι. Είναι από τα πράγματα που δεν θέλω. Γιατί?
Δεν. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να τον κρίνεις και να πεις πω αυτό που έκανε ήταν φτηνιάρικο. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι συμπεριφορά, μπορεί να είναι σε δουλειά, μπορεί να είναι... Περί αυτού πρόκειται, ναι. Ναι, ναι. Ναι, αλλά... έχω την αίσθηση, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον εαυτό μου τόσο καλά. Έχω την αίσθηση ότι το έχω αποφύγει. Ότι επειδή μου είναι τόσο... Δεν ξέρεις, σε κάτι που δεν... δεν μπορώ να... ανταπεξέλθω, νομίζω ότι όσο μπόρεσα το έχω αποφύγει. Mm. Να κάνω κάτι πολύ φτηνιάρικο, ας πούμε. Ναι, είναι κάτι που με αποθεί πολύ. Όλων των ειδών οι φτήνες. Ένας καλεσμένος σκέτο επεισόδιο που δεν προσπάθησε ποτέ ούτε σε μία από τις 87.988 συνεντεύξεις του να πει ψέματα. Να δω τι έμεινε να πούμε, που όμως δεν έχει ξανακουστεί, με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Σε λίγο.